Τιμό, έλα. Κάνουμε έναρξη. Έλα. 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 Δεν θέλεις, εγώ κάνω μόνη μου. Ωραία. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ξέρω ότι είναι Κυριακή και δεν είναι η συνηθισμένη μας μέρα. Ξέρω όμως επίσης ότι έχω απουσιάσει περίπου 2 εβδομάδες από αυτήν εδώ την υπέροχη πλατφόρμα και αυτό είναι σαν να λέμε αυτό το τηλεφώνημα που σου κάνει κάποιος ο έτσι και σου λέει sorry, έχω κάνει βλακεία. Είναι αυτό το τηλεφώνημα. Δεν έχουμε συναντηθεί κανονικά. Την Τετάρτη θα έρθει κανονικό βίντεο, αλλά έπρεπε πριν από αυτό να ρίξω μια έτσι απολογία σε όλους εσάς για αυτή μου την απουσία και να σας εξηγήσω λιγάκι γιατί έχει συμβεί αυτό. Τιμώ, σε ικετεύω. Πέφτω στα πόδια σου. Έχει συμβεί αυτό γιατί. Μια κάμερα χρειάζομαι πάνω σου. Οφείλω λοιπόν να σας εξηγήσω λίγο τι έχει συμβεί και έχω απουσιάσει. Υπάρχει μια έξτρα τρέλα στο πρόγραμμά μου και νιώθω ότι έχω πει αυτήν την ατάκα πάρα πολλές φορές σε εσάς. Αλλά έτσι είναι. Και για να σας το αποδείξω, για του λόγου του αληθές, ψιλοβλόγκαρα την Παρασκευή μου. Είναι μια συνηθισμένη μέρα αυτή η Παρασκευή, είναι το συνηθισμένο πρόγραμμα αυτής της περίοδου και κάπου νομίζω ότι θα με συμπονέσετε. Θα καταλάβετε ακριβώς τι παίζει, γιατί τρέχω σαν την τρελή και θα μου δώσετε έτσι μια μικρή άφεση για την απουσία μου. Ξεκίνησα πρόβες για το Musical Cats πριν από περίπου 3 εβδομάδες και αυτό έχει μπει σε ένα εξάωρο της ζωής μου που δεν το είχα διαθέσιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εννοείται, και φυσικά το απολαμβάνω πάρα πολύ, απλά κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω. Σας έχω μιλήσει για τους Φεβρουάριους και για τη ζωή μου. Ούτε αυτός ήταν ένας εύκολος Φεβρουάριος, συνέβησαν διάφορα και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά πριν γίνω ιδιαίτερως εξομολογητική, ας δείτε λιγάκι πώς ήταν αυτή η Παρασκευή για μένα. Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή και θα σας πάρω μαζί μου σε όλη μου την ημέρα για να μπορέσω λίγο να σας δώσω να καταλάβετε την αίσθηση του προγράμματος. Και αυτή δεν είναι μια ζωρισμένη μέρα, είναι μια συνηθισμένη μου μέρα που έχει ξεκινήσει στις 10 και 10. Έχω ήδη αργήσει 10 λεπτά στο πρώτο μου ραντεβού, αλλά πρέπει να κουβαλάω και το σπίτι μου όταν φεύγω εδώ αυτόν τον καιρό. Και έτσι καθυστέρησα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Το look της ημέρας. Σπυράκι. Όλα μαύρα και μέσα όλα μαύρα. Ένα μικρό touch of color για να το σπάει. Αλλά όχι τώρα που κάνουμε αυτές τις πρόβες, προτιμώ να είναι όλα μαύρα. Δίνει καλύτερη αίσθηση, νομίζω, της γάτας. Είμαι εδώ στην Envy για να δούμε τι θα γίνει με τα μέρη που φοράει Envy τα καλοκαιρινά. Πάρα πολλές ιδέες έχουμε. Μπορεί να είναι η αγαπημένη μου συλλογή αυτή. Θα περιμένουμε τώρα, αλλά... Αυτό ήτανε. Πάμε πρόβα. Η ώρα είναι 12:05 και έχω φτάσει για την εξάωρη πρόβα που κάνουμε για γάτες. Είναι η δεύτερη πρόβα χορού. Είμαστε στον όμορφο Κολωνό. Είναι πολύ όμορφη αυτή εδώ η σχολή. Να πούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ω Θεέ μου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Όχι, πάρα πολύ. Πανέμορφη σχολή. Ωγουέ. Η Κονκόν τι φοράει? Είναι γάτα. Γάτα. Πολύ ωραίο αυτό το κοντινό. Γάτα. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way. Where the sun's shining down on my face. I'm running away.
Εγώ δεν την ξέρω. Κοτόπουλο! Έξι ωρίτσα. Στη σκουφά. Στη σκουφά. Με τις ξενέρωτες. Έχω μάθημα φωνητικής τώρα. Ένα εντάρα. Είναι 6:30, είμαι στον Κολωνό και πρέπει στις 7 να είμαι στον Άλυμο για μάθημα φωνητικής. Αυτός εδώ είναι ο Φραγκίσκος. Φραγκίσκο. Κάθεται υπομονετικά όταν κάνουμε μάθημα. Φραγκίσκο. Δεν σας δείχνω τίποτα άλλο από αυτό το μάθημα. Η δασκάλα μου δεν θέλει. Είμαι πολύ συγκεκριμένη και δεν θέλει. Αλλά θα κάνω τώρα διάφορα. Όσα έχετε δει, θα τα κάνω. Η ώρα είναι 9 παρά 10 και από τον Άλυμο έχω έρθει στο Κολωνάκι για να κάνω φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία πονάει. Αλλά έχω το λαγονοψωίτη εδώ, τι να κάνω. Βλέπεις αυτό. Τέιπ. Πίσω. Απονέσω. Βλέπει. Είναι 10. Πάω για φουλ 12 ωράκι έξω από το σπιτάκι. Αλλά τώρα εγώ θα γυρίσω πίσω. Τουλάχιστον δεν πόνεσα πολύ. Ήταν και η τελευταία. Για το λαγονοψωίτη που είχε τραβηχτεί. Τώρα θα ξανάρθω για συντήρηση. Πόσες φορές με έχετε δει σήμερα μέσα σε ασανσέρ και καθρέφτες? Πολλές. Ας μαντέψουμε πόσο πεινασμένος θα είναι ο Τίμος μόλις με δει. Πόσα? Θα συμβούνε. Γεια σου. Πεινάς? Μη φύγεις. Τίμο. Έλα εδώ. Έλα φαΐ. Δεν πας τώρα. Πας κατευθείαν εκεί, ε. 10 και 20. 12 ώρα. Έτσι κυλάνε οι μέρες. Έχω φάει όλη μέρα μπάρες δημητριακών και μόλις έχω παραγγείλει τώρα να φάω κανονικό φαγητό, γιατί δεν μπορώ να φάω πολύ και να χορέψω, ας πούμε, μετά. Και στο διάλειμμα τα άλλα τα παιδιά έχουν μαζί τους τα περάκια και τέτοια, μπορούν να φάνε. Εγώ δεν μπορώ να φάω και μετά να χορέψω, και μετά δεν μπορούσα να φάω μετά το χορό γιατί είχα φωνητική και δεν μπορείς να φας πριν τη φωνητική. Και μετά δεν πρόλαβα να φάω ανάμεσα στη φωνητική και τη φυσικοθεραπεία και απλά τώρα πεινάω. Κάπως έτσι πάει το πρόγραμμα. Και με βρίσκει η μέρα να κοιμάμαι κάπως εδώ. Εντάξει παιδιά, θα δούμε, θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω μια αίσθηση την πήρατε τώρα από αυτό το βίντεο. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω την Τετάρτη. Θέλω να κάνω κάτι έτσι λίγο χαζούλικο σαν βίντεο. Ήταν περίεργος και αυτός ο Φεβρουάριος. Δεν ξέρω, κάτι πάντα παίρνει ο Φεβρουάριος και έτσι στις 26 την προηγούμενη Δευτέρα έχασα τη γιαγιά μου, τη μαμά της μαμάς μου. Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα να σας πω αρκετά για αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια, ίσως είναι η δυσκολότερη πρόταση που έχω πει σε αυτό εδώ το κανάλι. Και είναι πολύ νωρίς για μένα να μιλήσω, αλλά επειδή τα καταλαβαίνετε όλα με κάποιο τρόπο, ειδικά στο Instagram μου έλαβα μηνύματα που μου λέγανε «Δεν είσαι καλά, ε».
καταλαβαίνετε και τα μάτια μου στο Insta Story, πώς να το πω. Είπα να το μοιραστώ, αλλά τώρα είναι ένας άλλος μήνας, είναι Μάρτης πια, έφυγε ο Φεβρουάριος και αν αισθανθώ πιο άνετα κάποια στιγμή να σας πω περισσότερα για τη γιαγιά μου την Κική, θα σας πω. Την Τετάρτη, ναι, θέλω να κάνω κάτι χαζούλικο εδώ, σε αυτό το κανάλι. Ούτε βαρύγδουπο, ούτε σημαντικό, κάτι, κάνα challenge, λέω. Αν θέλετε και εσείς να μου προτείνετε κάτι εδώ κάτω στα σχόλια, έχω μια διάθεση λίγο να είμαι λίγο πιο ανάλαφρη, ρε παιδί μου, για όλους αυτούς τους λόγους. Οπότε αφήστε μου τα σχόλιά σας εδώ από κάτω και ευχαριστώ για την κατανόηση και την υπομονή και εννοείται σας ευχαριστώ που είστε εδώ, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Να περάσετε πολύ όμορφα και να κάνετε αυτή την Κυριακή, σας φιλώ πολύ και θα σας δω την Τετάρτη.